Σήμερα μέσα από τον 984 θα μάθουμε περισσότερα πράγματα, θα γνωρίσουμε τον κύριο Γιώργο Σισαμάκη, ο οποίος διεκδικεί την ψήφο μας με το συνδυασμό Ηράκλειο για όλους. Κύριε Σισαμάκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλή σας μέρα κύριε Λουγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Διεκδικούμε την ψήφο όλων, όπως το όνομα του συνδυασμού μας. Ηράκλειο λοιπόν για όλους. Να ρωτήσω, μιας που κάνετε αυτή την αναφορά και ορμόμενη από αυτό, ότι ακόμα και το όνομα θα πρέπει να μπει και στη βάσανο της σκέψης για την ονομασία του συνδυασμού. Ηράκλειο λοιπόν για όλους, τι σημαίνει για εσάς? Τι σημαίνει για εμάς? Καταρχήν να σας πω, έχετε απόλυτο δίκιο ότι πέρασε από μια διαδικασία πολλών ανθρώπων και μιας ενδεχομένως μεγαλούτσικης περίοδου μέχρι να καταλήξουμε στο όνομα τελικά. Τι είχαμε δει στο Ηράκλειο πέρα από την στασιμότητα η οποία θεωρείται δεδομένη? Είχαμε δει ότι στο Ηράκλειο υπάρχει πάρα πολύ κόσμος ο οποίος ζει απομονωμένος, εκτός κοινωνικής, οικονομικής αλλά και πολιτικής διαδικασίας. Αυτοί που λέμε οι άνθρωποι των σκιών. Οι νέοι άνθρωποι είχαν απαξιώσει εντελώς την πολιτική και σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο κατ' επέκταση. Καλός ή κακός, δεν έχει σημασία, δεν το κρίνω, αλλά είχαν απαξιώσει. Και σε αυτή τη λογική είπαμε να δώσουμε ένα όνομα που να τους περιλαμβάνει όλους. Ένα Ηράκλειο χωρίς αποκλεισμούς. Ένα Ηράκλειο που αγκαλιάζει όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονομική τους κατηγορία, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους κατάσταση. Όλες οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της οποιαδήποτε δημοτικής αρχής. Σε αυτή λοιπόν τη λογική ονομάσαμε τον συνδυασμό μας Ηράκλειο για όλους, για να δώσουμε αυτό ακριβώς το στίγμα, ότι εμείς δεν θα κάνουμε διακρίσεις, δεν θα είναι άνθρωποι α, β ή και γ κατηγορίας, μίας κατηγορίας θα είναι όλοι οι άνθρωποι του Ηρακλείου και έτσι θα αντιμετωπίζεται. Στο επίκεντρο των πολιτικών, των λογικών μας είναι ο άνθρωπος και θα το δείτε και στις θέσεις και στις αρχές και στις αξίες που πρεσβεύουμε, αλλά και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι ήδη έχουμε δείξει κάποια δείγματα γραφής, αλλά εδώ είμαστε έτσι κι αλλιώς και μέχρι τις εκλογές, αλλά φιλοδοξούμε και μετά από αυτές να σας αποδείξουμε ότι αυτό που λέμε το εννοούμε. Στην κεντρική μας σκέψη λέτε ο άνθρωπος, οραματιστήκατε λέτε επίσης ένα Ηράκλειο που θα έχει μέρημνα για όλους. Από τον τρόπο που εκφράζεστε και με τις προτεραιότητες που θέτετε, να φανταστώ ότι ξεκινάτε και πάτε πρωτίστως από θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία, κοινωνικά ζητήματα, πολιτική, για να πάτε στη συνέχεια και στην καθημερινότητα, κύριε Σαμάκη. Κοιτάξτε, όπως όλοι οι πολίτες, έτσι και εμείς έχουμε εντοπίσει ότι το μεγάλο πρόβλημα των πολιτών αυτή τη στιγμή δεν είναι η δημιουργία μεγάλων έργων και μεγαλοεπίβολων σχεδίων που θα αλλάξουν και θα πρέπει να γίνονται παράλληλα, αλλά θα αλλάξουν και την ταυτότητα του Ηρακλείου, αλλά και θα δημιουργήσουν ένα Δήμο πια με προσωπικότητα που είναι και το ζητούμενο. Δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, 10 χρόνια μετά, το 2010 μιλάω ως κεντρική αφετηρία, τα αυτονόητα πια έχουν γίνει ζητούμενα για το Δήμο Ηρακλείου. Ο κόσμος εδώ αγωνιά για την καθημερινότητά του, για την δυσκολία που αντιμετωπίζει στο δικό του δίκτυο και τις μετακινήσεις, για την καθαριότητα, για τις αγροτικές περιοχές, την εγκατάλειψη που υπάρχει στο σύνολο του Δήμου, ιδιαίτερα στις περιαστικές περιοχές αλλά και στις αγροτικές περιοχές. Έχουμε κάνει διάφορες επαφές σε γειτονιές του Ηρακλείου για να φουγκραστούμε την κοινωνία και να πιάσουμε τον παλμό από τα κάτω, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Και αυτό, κυρία Δουλγεράκη, θέλω να σας πω, θα κάνουμε και μετά. Και τόσο ο Δήμαρχος, όσο και οι Αντιδήμαρχοι, αλλά και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι κλεισμένοι σε ένα γραφείο μέσα σε μια γυάλα και να χαράζουν πολιτικές, πολλές φορές ανεδαφικές, και που δεν ακουμπούν και δεν απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας. Εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στην κοινωνία, να παίρνουμε τα μηνύματά της και να προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις άμεσες στα προβλήματά της. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, να ξέρετε ότι έχουμε προσδιορίσει ότι θα πρέπει να υπάρξουν και μία, ας πούμε, αντιδημαρχία για τις αγροτικές περιοχές, η οποία θα έχει έδρα στις αγροτικές περιοχές. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μιλήσει και έχουμε πει ότι μάλλον θα πρέπει να υπάρχει και ένας αντίδημαρχος ξεχωριστά για τον πρώην Δήμο της Νέας Αλικαρνασσού,
μιας και είναι μια εντελώς ξεχωριστή και ιδιαίτερη γεωγραφική και χωρική ενότητα του Δήμου Ηρακλείου, για να μπορέσει να μεταφέρει και τα προβλήματα των πολιτών με μια αμεσότητα. Mm. Αυτό λοιπόν που σας λέω νομίζω είναι το κυρίαρχο και βασικό μέλημά μας την επόμενη μέρα. Η καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό είναι ένα βασικό. Προφανώς μας ενδιαφέρει να γίνει και η μαρίνα στα δυτικά της πόλης, που όπως σας είπα θα αλλάξει το τουριστικό προϊόν της πόλης, θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της περιοχής, θα αναβαθμίσει τα δυτικά, στα δυτικά την περιοχή του Ηρακλείου. Προφανώς και μας ενδιαφέρει να σχεδιάσουμε το αεροδρόμιο πριν τη μετεγκατάσταση και να ξέρουμε τι θα γίνει εκεί πολύ πριν μεταφερθούμε στο νέο αεροδρόμιο, ώστε να αποτρέψουμε στο να γίνει ένα νέο ελληνικό. Όμως αυτό που θα πρέπει να απαντήσουμε αύριο το πρωί είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η αναβάθμιση του προϊόντος του τουριστικού. Επίσης ένα άλλο ζήτημα το οποίο συζητάμε και μάλλον έχουμε καταλήξει, θα πρέπει να υπάρξει στο Δήμο Ηρακλείου μια καθαρή αντιδημαρχία τουρισμού. Είναι πολύ μεγάλο θέμα για την πόλη του Ηρακλείου. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το προϊόν, το τουριστικό προϊόν, η τουριστική βιομηχανία. Θα πρέπει να τη δείξουμε την δέουσα προσοχή. Μα ούτως ή άλλως μέχρι στιγμής έχετε αναφερθεί σε τρεις θεματικές αντιδημαρχίες, δηλαδή και της Αλικαρνασσού και αγροτικών ζητημάτων και τουρισμού, ειδικά αγροτικών θεμάτων. Δεν ξέρω εάν το βλέπετε μεμονωμένα σε κάθε χωριό, γιατί δεν ξεχνάμε ότι πάμε μέχρι και κάτω την Καρκαδιώτισσα ως διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Για δώστε μου λίγο το στίγμα. Αυτό για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν θα είναι η αντιδημαρχία ένα πρώην καποδιστριακό δήμο. Θα είναι μία αντιδημαρχία για τους τρεις πρώην δήμους. Αγροτικοί δήμοι έχουν κοινά προβλήματα. Δεν ζητούν τίποτα ιδιαίτερο οι άνθρωποι εκεί. Ούτε μιλούν για πολιτισμό, ούτε μιλούν για τουρισμό, ούτε μιλούν για αθλητισμό. Μιλούν για αυτά, αλλά που θα πρέπει να τα δούμε και να ασκήσω. Μιλούν όμως για βασικές τους ανάγκες. Να μπορούν οι άνθρωποι να πάνε στα χωράφια τους. Να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν νερό, να υπάρχει μια αγροτική οδοποιία, να μπορούν να ζήσουν και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή μέσα από την οικονομική τους διαδικασία. Να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ζήσουν. Σας μιλάω τώρα για πολύ βασικά αγαθά που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος που ζει στην Ήπεθρο. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να αναπτύξω για κοινωνικές δομές, να αναπτύξω άλλα ζητήματα. Θα γίνουν και αυτά παράλληλα, αλλά πρέπει να λύσουμε καταρχήν τα βασικά. Mm. Ένα μεγάλο θέμα, ένα πολύ μεγάλο θέμα που το έχουμε βάλει οριζόντια σε όλες τις δράσεις, σε όλους τους επιχειρησιακούς μας άξονες, είναι το θέμα της δημοκρατίας. Δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, δεν έχει επενδυθεί χρόνος, αλλά και στην ανάπτυξη και στην εμπέδωση της τοπικής δημοκρατίας. Εμείς έχουμε και την διάθεση και την ικανότητα και τη δυνατότητα να την εμπεδώσουμε την τοπική δημοκρατία. Θα την ενισχύσουμε. Βοηθάει πάρα πολύ το νέο σύστημα, ο κλεισθένης, ο νέος νόμος, προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλούμε συνεχώς για συμμετοχικούς προϋπολογισμούς στα περισσότερα ζητήματα. Θέλουμε τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο να γίνονται τα δημοτικά συμβούλια στους πρώην καποδιστριακούς δήμους. Δεν έχει γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο. Αισθάνονται οι άνθρωποι αποκλεισμένοι και εγκαταλελειμμένοι. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Να μου πείτε με ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο θα γίνεται στον προφήτη Ηλία θα αλλάξει. Ναι, θα αλλάξει η λογική, η νοοτροπία, η κουλτούρα. Θα δείξουμε στο δημότη ότι είμαστε δίπλα του. Δεν θα μας ψάχνει ο δημότης. Εμείς πρέπει να ψάχνουμε τα προβλήματα. Εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Σας το λέω ως βασικό θεσμικό πυλώνα, ο οποίος έρχεται οριζόντια να καλύπτει όλους τους επιχειρησιακούς μας άξονες. Η ανομία που υπάρχει στην πόλη, πολύ σημαντικό ζήτημα για να μιλήσουμε για την καθημερινότητα. Οι θέσεις στάθμευσης, τα πάρκινγκ, το κυκλοφοριακό. Πάρα πολλές φορές μιλάμε και έχουμε καταλήξει και μεταξύ μας ότι κυκλοφοριακό πρόβλημα με την έννοια του κυκλοφοριακού φόρτου δεν υπάρχει. Είναι συγκεκριμένα τα σημεία που υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Είναι στην 32 μαρτύρων εξαιτίας συγκεκριμένων καταστάσεων, είναι στην Γνωσού συγκεκριμένους μήνες και ώρες της ημέρας, αλλά στο κέντρο που μιλάμε για κυκλοφοριακό, ξέρετε, με τις αλλαγές που έγιναν στο κέντρο για να γίνει το έργο της είδης και της δικαιοσύνης, έστω και τυχαία κατά λάθος, νομίζω ότι λύθηκε το θέμα του κυκλοφοριακού φόρτου. Το πρόβλημα στο κέντρο της πόλης είναι η παράνομη στάθμευση που γίνεται. Είναι τα μεγάλα λεωφορεία που μπαίνουν μέσα και δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Δεν είναι αυτός καθεαυτός ο κυκλοφοριακός φόρτος, κατά την άποψή μας και έχοντας συζητήσει με διάφορους ειδικούς.
Μεγάλο ζήτημα και αυτό, το οποίο θα σκύψουμε και αφορά στην καθημερινότητα. Σας άφησε να το ολοκληρώσετε και να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, γιατί είχε και το δικό της τον ηρμό και αναφερθήκατε σε όλα εκείνα τα μεγάλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς στην καθημερινότητά του. Μέσα στην ίδια πόλη ζούμε όλοι μας. Αλήθεια, για εκείνον που σας ακούει και θα πει αυτή την ώρα ότι σωστά τα λέει ο Γιώργος ο Σισαμάκης από τη μία πλευρά, αλλά εγώ από την άλλη θα ήθελα να τον ρωτήσω και κάτι άλλο. Μιλάω βάσει της κοινή λογικής σε κάτι που μπορεί να σκεφτεί ο καθένας από εμάς, κύριε Σαμάκη. Τι κάνει ένα νέο άνθρωπο με τόσα θέματα μπροστά, αν θέλετε με τόσες δυσκολίες ακόμα και οικονομικές μπροστά, σε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, να θέλει να εκθέσει τον εαυτό του και να προχωρήσει με αυτό το ρυθμό? Θα λέγει και κάποιος άλλος, γιατί ένας νέος άνθρωπος εκθέτει τον εαυτό του μεμονωμένα, ζητάει την ψήφο του και για παράδειγμα δεν σκέφτηκε, ας πούμε, κάποια στιγμή ότι μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε και μια συνεργασία με κάποιους άλλους, να είμαστε δυνάμεις ενωμένες? Τι θα του απαντούσατε? Μεγάλα ερωτήματα βάλατε, γιατί ξέρετε, είναι όντως πολύ σωστά, γιατί τα βάζει ο καθένας στον εαυτό του πριν πάρει τη μεγάλη απόφαση. Γιατί η απόφαση του να διεκδικήσει κάποιος την ψήφο, να ζητήσει την ψήφο των πολιτών και να διεκδικήσει να είναι στην νέα δημοτική αρχή ή η νέα δημοτική αρχή, είναι ένα μεγάλο στοίχημα και ένα πολύ μεγάλο βήμα στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Διότι όταν λειτουργείς με το θυμικό, ξέρουμε που σε παραπέμπει το θυμικό. Όταν μιλάς και ξέρεις γιατί κάνεις κάτι και είναι πραγματικά είναι προϊόν όρημης σκέψης, τότε τα πράγματα είναι και τελείως διαφορετικά. Ξέρεις τι έχεις και τι περιμένεις. Εδώ θέλω να σας πω. Θα σας κάνω έτσι μια μίνι ιστορική αναδρομή, γιατί η προσπάθειά μας δεν είναι αποτέλεσμα ούτε δικής μου προσωπικής φιλοδοξίας, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας κοινωνικής όσμωσης, μιας συζήτησης που ξεκίνησε πάρα πολύ καιρό τώρα, περισσότερο και από ένα χρόνο. Τη λογική ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει έρθει σε μια στασιμότητα. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα και όλοι μας εύκολο είναι να κάνουμε κριτική, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε το δύσκολο δρόμο. Αυτόν της παραγωγής πολιτικής. Το να μπούμε μέσα στον στίβο της, στο στίβο της εκλογικής μάχης εντός και εκτός εισαγωγικών και να δώσουμε το δικό μας στίγμα, το δικό μας όραμα για την πόλη μας, για την πόλη που αγαπάμε, για την πόλη που ζούμε. Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Δεν ξεκινήσαμε με τον επικεφαλής, δεν ξύπνησα εγώ ένα πρωί και είπα ότι θέλω να γίνω, να είμαι υποψήφιος Δήμος Ηρακλείου. Ξεκινήσαμε μια ομάδα ανθρώπων και προσδιορίσαμε τις ανάγκες αλλά και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που θέλουμε να πλαισιώσουν αυτή την πρόταση, αυτή την προσπάθεια. Και μέσα από μια διαδικασία προέκυψα εγώ ως επικεφαλής. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι μόνο με τη συμμετοχή αλλάζει τα πράγματα. Καλή η κριτική, προφανώς και πρέπει να γίνεται και είναι ιδιαίτερα αν είναι καλόπιστη, αλλά αυτό που αλλάζει τη ζωή είναι η συμμετοχή. Έτσι λοιπόν πήραμε τη μεγάλη απόφαση. Αποφασίσαμε δε να ακολουθήσουμε ένα δύσκολο δρόμο υποψηφιότητας. Αυτό της ανεξάρτητης εντελώς υποψηφιότητας. Χωρίς κομματικούς μηχανισμούς, χωρίς συστήματα κλειστά. Λέω πολλές φορές και θα το επαναλαμβάνω συνεχώς μέχρι τις εκλογές για να γίνει κατανοητό στον κόσμο ότι εμείς προερχόμαστε από την κοινωνία και μόνο σε αυτή απευθυνόμαστε. Τα κλειστά συστήματα και μηχανισμοί δεν μας ενδιαφέρουν, κυρία Δουλγεράκη. Θα μου πείτε, μα και τα κλειστά συστήματα και μηχανισμοί είναι μέρος της κοινωνίας. Δεν εκφράζουν όμως την κοινωνία αυτή καθεαυτή, εκφράζουν τους δικούς, τα δικά τους προσωπικά, πολιτικά, αν θέλετε, συμφέροντα. Οικονομικά δεν ξέρω, αλλά δεν θα ακολουθήσουμε εμείς αυτή τη διαδικασία και αυτή τη λογική. Και μακάρι στην πορεία των χρόνων, γιατί είμαστε μια παράταξη που ήρθαμε για να μείνουμε εδώ, να μην αναγκαστούμε για να κάνουμε πράξη το όραμά μας, να περάσουμε μέσα από αυτές τις διαδρομές. Γι' αυτό ζητούμε και από την κοινωνία να πάρει την υπόθεση που λέγεται Δήμος Ηρακλείου στα χέρια της και να αναδείξει νέες υγιείς δυνάμεις σε αυτή την εκλογική διαδικασία, ανθρώπους που έχουν και γνώση και εμπειρία και πάθος και μεράκι και όραμα, να βγουν μπροστά, να μας δώσουν την ευκαιρία. Λέμε πολλές φορές ότι εμείς τολμήσαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα, θα πρέπει όμως και η κοινωνία να τολμήσει.
Είναι μια διαδραστική κατάσταση αυτή που εμείς δώσαμε την, αναλάβαμε την ευθύνη που μας αναλογεί, δώσαμε την ευκαιρία στον κόσμο να εκφραστεί, θα πρέπει όμως και αυτός να πάρει την ευθύνη στα χέρια του και να μας δώσει την ευκαιρία. Και κανείς βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάει ότι είτε οι κομματικοί μηχανισμοί, είτε τα χρώματα, είτε οτιδήποτε άλλο από αυτά τα οποία προαναφέρατε, δεν είναι ένα φαινόμενο αριανό, είναι έργο ανθρώπων, κύριε Σισαμάκη. Έτσι φαντάζομαι ότι με αυτή την έννοια τα λέτε όλα αυτά. Βέβαια, βέβαια, και θέλω λίγο να σας πω ότι αυτό το λέω με απόλυτο σεβασμό στα κόμματα, έτσι, θα θεωρώ ότι δηλαδή είναι πυλώνες της αστικής δημοκρατίας, δεν έχω κάτι με τα κόμματα, όμως θεωρώ σαν βάση συζήτησης ότι τόσο οι Δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, η συνδικαλιστική φορείς, η επιστημονική φορείς, θα πρέπει να είναι ακιδεμόνευτοι σε σχέση με την κεντρική πολιτική σκηνή για να μπορούν από τα κάτω να προσδιορίζουν τις ανάγκες, να δίνουν λύσεις, να μην βάζουν παροπίδες και να έχουν δογματισμούς οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να χειριστούν τις ανάγκες των πολιτών και να δώσουν λύσεις, κομματικές παροπίδες εννοώ, να υπάρχει η δυνατότητα οι επιλογές των πολιτικών να μην είναι προϊόν μιας κομματικής συμφέρουσας λύσης, αλλά προϊόν αναγκών και λύσεων που επιτάσσει κάθε πόλη και κάθε δήμος. Κύριε Σισαμάκη, με όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, με αυτά τα οποία έχετε βάλει μπροστά σας και έχετε οραματιστεί, γιατί διάβαζα και εκείνο το δελτίο τύπου διαβούλευσης για τα κοινωνικά ζητήματα και πραγματικά έχουν πιάσει ένα ευρύ φάσμα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κάθε ένα από εμάς, σε ό,τι έχει να κάνει με τις κοινωνικές υπηρεσίες, με ό,τι έχει να κάνει με τις δομές. Ακριβώς. Πόσο εύκολο είναι στις υπάρχουσες συνθήκες αυτά να τα παλέψετε για να μπορέσετε να πείτε σε σύντομο χρόνο ότι μπορώ να τα καταφέρω, και πόσο εύκολο είναι να με ενεργοποιήσετε εμένα που έχω κουραστεί, το φέρνω ως προσωπικό παράδειγμα για να μην παρεξηγηθούμε έτσι από κάποιον άλλον, να με ενεργοποιήσετε εμένα έτσι ώστε να με βάλετε μέσα σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι πρέπει να το κάνω αυτό, γιατί μέχρι σήμερα έχω απογοητευτεί, διότι εσείς μιλάτε από την αρχή της κουβέντας για μια στασιμότητα, για μια απαξιωμένη πολιτική. Υπό αυτή την έννοια σας ρωτώ. Όλα τα ερωτήματα, κυρία Δουλγεράκη, που βάζετε μας έχουν απασχολήσει πάρα πολύ. Έχουμε στύψει το κεφάλι μας. Σε σχέση, ας πούμε, όμως με την κοινωνική πολιτική, γιατί εγώ θέλω πάντα να είμαι δίκαιος και με τις δημοτικές αρχές και με τους ανθρώπους που έχουν περάσει από το Δήμο Ηρακλείου, και εδώ θέλω να σας πω ότι με πάρα πολύ σεβασμό θα πάμε σε όλους τους προηγούμενους, όμως θα πρέπει να γίνει και μια πολιτική κριτική σε σχέση με τα πεπραγμένα του παρελθόντος. Για παράδειγμα, στην κοινωνική πολιτική πήραν το νήμα η σημερινή δημοτική αρχή από την προηγούμενη, που είχε γίνει πάρα πολύ δουλειά σε όρους κοινωνικής πολιτικής, και για να μην ξεχνιόμαστε, το 2010-2014 ήταν η αρχή μιας βαθιάς κρίσης που καλέστηκε τότε να διαχειριστεί ο Δήμος Ηρακλείου. Πήρε λοιπόν το νήμα και η υφιστάμενη δημοτική αρχή, και ναι, κάποια πράγματα έχουν ένα θετικό πρόσημο ή το ίδιο. Σε δύο τομείς ο Δήμος Ηρακλείου δεν πρόλαβε, δεν έδωσε καμία έμφαση και καμία βαρύτητα, δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Ένα είναι ο τομέας της ψυχικής υγείας, που ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού και της κοινωνίας μας, και θα έπρεπε να δώσει μια βαρύτητα. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι είναι τα κέντρα διημέρευσης, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με νοητική στέρηση. Εκεί δεν έχει κάνει ξανά τίποτα ο Δήμος. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές δομές στο Ηράκλειο και προσπαθούν να καλύψουν μέρος των αναγκών, γιατί οι ανάγκες, κυρία Δουλγεράκη, σε αυτά τα άτομα είναι πάρα πολλές σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου αλλά και Δήμου Ηρακλείου, μιας και ο βασικός όγκος είναι εδώ. Σε αυτά τα δύο δεν έχει γίνει κάτι. Συνεχώς βλέπω και διαφημίζεται η διαχείριση του προσφυγικού. Προφανώς και έγινε μια πολύ σωστή διαχείριση του προσφυγικού και σώθηκε την τελευταία στιγμή η παρτίδα. Γιατί έγινε όμως αυτή η σωστή διαχείριση? Υπό την πίεση των πολιτών, κυρία Δουλγεράκη. Δηλαδή, καμιά φορά το λέω σχηματικά και συζητάμε, είναι σαν να ακούω, ας πούμε, ότι το όχι το είπα μεταξύ σας. Δεν το είπα το όχι μεταξύ σας. Τι έκανε τώρα, το επικοινωνία τη ελληνική. Έτσι και στο προσφυγικό, η πίεση της κοινωνίας ήταν αυτή που όθησε
το Δήμο να οδηγήσει σε αυτή τη λύση, τη βέλτιστη πρακτική, αν θέλετε, μαζί με την αναπτυξιακή Ηρακλείου και μαζί με τον Πλοεγό, και να μην εκτεθούμε διεθνώς με κάποιες πρακτικές που πήγαν να προχωρήσουν στην αρχή της διαδικασίας αυτής. Μάλιστα. Λοιπόν, κατανοητά αυτά τα οποία λέτε, απαντάτε, οι απαντήσεις σας κρίνονται. Έχουμε μπροστά μας μια εκλογική αναμέτρηση, τρίτο δεκαήμερο του Μάη, για να μην ξεχνιόμαστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτές τις πρώτες κουβέντες, κύριε Σισαμάκη, που μας δώσατε την δυνατότητα και δώσατε και στον κόσμο τη δυνατότητα να σας ακούσει μέσα από τη συχνότητα του 984 και να μάθει περισσότερα πράγματα για εσάς. Να σας ευχαριστήσω προς το παρόν. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.